Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Με γενναία παρέμβαση του Δήμου Τισκό, άνοιξαν τα θερμά εχθές στη Γούρνα, καθώς είχε σχεδόν κλείσει από τους νοτιάδες. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τισκό, κ. Ουρασής, δηλώνει ότι θα προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε προσβάσιμη για τα ιαματικά λουτρό επισκεπτών και πολιτών Τισκό και το επόμενο διάστημα, καθώς είναι από τα πλέον επισκέψιμα μέρη για τους δουρίστες μας, αλλά και η εποχή που παραδοσιακά οι κόοι ξεκινούν τα ιαματικά λουτρά, τα μπάνια. Ο κ. Αντώνης Βρούβας, ο οποίος εξειδικεύεται σε διαμόρφωση, μας εξηγεί ότι αυξήθηκαν οι θερμοκρασίες μετά το σεισμό και ότι η μορφολογία του βυθού διαφοροποιήθηκε. Τίποτα. Ήταν ένα ριάκι κυριολεκτικά. Εντάξει, έχουμε προκαλέσει λίγο αναστάτωση εδώ στους επισκέπτες μας. Εννοείται έχουν έρθει από όλο το νησί και θέλουν να έρθουν για τα θερμά. Λέω, παιδιά, συγχωρέστε μας. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε, θα προσπαθήσουμε να τα ανοίξουμε. Δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας πελάτης να το δει και που θα το έβλεπαν αυτό θα λέγανε. Και τι ήρθα να δω τώρα, ένα ριάκι, δεν υπήρχε τίποτα. Έρχονται κάποιοι βέβαια που ξέρουν, γιατί έρχονται χρόνια και από παράδοση, το σκάβουν λίγο, μπαίνουν και τα λοιπά, αλλά μολώνει συχνά πυκνά. Ο φίλος μας ο Αντώνης. Ο Αντώνης, ο οποίος είναι εξειδικευμένος. Είναι κλασικό. Είναι εξειδικευμένος. Φυσικά το θέμα δεν είναι μόνο οι επισκέπτες, γιατί από ό,τι ξέρουμε, τουλάχιστον και εγώ στην ομάδα ο Νίκο, όλο το χειμώνα προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη Γούρνα ανοιχτή, μιας και μπορούμε, ναι. Από παράδοση τώρα αρχίζαν τα μπάνια στα... Ναι. Έτσι, από παράδοση και είναι, πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχει, είναι δύσκολο το θέμα με τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή όταν έχει νοτιά εδώ πέρα δεν γίνεται. Μπορεί να καλυπτεί μέσα σε όλη η δουλειά αυτή μιας μέρας, μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μια ώρα. Το ξέρω. Δηλαδή υπάρχει. Αλλά ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε τα έχουμε ανοιχτά κυρίως για τους επισκέπτες μας και για εμάς οι οποίοι θέλουμε να το απολαύσουμε. Βέβαια, γιατί είναι και ιαματικά, μην το ξεχνάμε κιόλας. Μακάρι όλοι στον κόσμο να μπορούσαν να έχουν αυτό το θείο δώρο που έχουμε εμείς σαν κόσμο. Απλά θα πρέπει όσο μπορούμε και με όποιον τρόπο μπορούμε τουλάχιστον να το συντηρούμε και να το κρατάμε καθαρό όσο μπορούμε. Και θα ήθελα πάρα πολύ. Όσο ζω εγώ, να δω μία φορά ένα μεγάλο έργο εδώ. Δεν θέλω να πω σε κάποιον ότι πρέπει να γίνει ένα έργο. Θα ήθελα κάποια στιγμή. Θέλω να μην προσβάλλει το περιβάλλον όμως και την αισθητική του. Έτσι, πρέπει να είναι ένα σωστό έργο, μελετημένο με όλα τα παρακόμενα. Τώρα, αυτό δεν δεσμεύομαι πρώτα απ' όλα. Δεν λέω ότι θα το κάνω εγώ το έργο ή η δική μας η δημοτική αρχή. Αλλά θα ήταν γι' αυτό που θέλω να δεσμευτείτε είναι ότι είμαι και στο χειμώνα θα έχετε μια μέρημνα ώστε να μπορέσουν κάποιοι που θα είναι... έχουμε και εγώ να κάνω μπάνια. Ωραία. Και θα προσπαθώ με φτιάρι να τα ανοίγω. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί να μην διαμαρτύρονται οι λόμενοι. Και να μπορέσουμε να φύγουμε από εδώ γρήγορα για να απολαύσω και εκείνη τον μπάνιο. Ένας καθυστερήσω άλλο, θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη μόνο. Αντώνη, σε τι κατάσταση είναι εδώ και μετά το σεισμό κυρίως, που δεν είχαμε ευνεκή να τα πούμε. Το σεισμό ανέβηκε η θερμοκρασία, δεν ξέρω. Γιατί βγαίνει και από πάρα πολλά άλλα σημεία το νερό, Το νερό έχει διπλασιαστεί, είναι πάρα πολύ ζεστό, γι' αυτό παραπονιέται και ο κόσμος. Έχει μπαζώσει και από μέσα η θάλασσα, έχει φέρει φερτά υλικά από μέσα. Άρα λοιπόν εσύ θα το διευθετήσεις έτσι ώστε να συντηρηθεί η Γούρνα όσο γίνεται περισσότερο. Βγάλαμε κάτι πέτρες, αραιώσαμε κάτι πέτρες μήπως και μπει κάποιο νερό, αλλά απ' έξω είναι, η στάθμη είναι πολύ ψηλά. Ναι. Τώρα όσο μπει. Η υποδοχή κάθε χρόνο από εκεί που βγαίνει το νερό δηλαδή από την πηγή, έχεις το σημάδι σου που πας.
Φαίνεται, άρα τρέχει από εκεί. Ναι, τώρα το χενό, το σημάδι πρέπει να το έχει το χειμώνα όταν κλείσει και έρχεται να τα δει πρώτη φορά. Δεν... Να μην χαλάσει εκεί το. Ακριβώς. Και δεν έχει πρόβλημα με το σημάδι μετά το σεισμό, έτσι. Όχι, το νερό όχι. Είναι και πιο πολύ, μάλιστα. Δεν και είναι. Πιο πολύ. Ο πρώην Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Σαντορίνιος, απαντώντας στη Βουλή στην τοποθέτηση του Υπουργού Ναυτιλίας για το μεταφορικό ισοδύναμο, επεσήμανε ότι δείχνει προσπάθεια απαξίωσης και κατάργησης του μέτρου. Εντυπωσιακή αναφέρει είναι η έλλειψη νοηκατανόησης και γνώσης του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου, την οποία επέδειξε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Πλακιωτάκης. Είτε δεν είχε επαρκή στοιχεία, σημειώνει, είτε είναι τόσο αποφασισμένος να κόψει το μεταφορικό ισοδύναμο, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν στοιχεία της πλατφόρμας του μέτρου. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας για το μεταφορικό ισοδύναμο στη Βουλή δείχνει προσπάθεια απαξίωσης και κατάργησης του μέτρου, ανέφερε ο πρώην Υφυπουργός ο κ. Σαντορνιός. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η εντυπωσιακή είναι η έλλειψη κατανόησης και γνώσης του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου, την οποία επέδειξε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο κ. Πλακιωτάκης, ότι δεν είχε επαρκή στοιχεία, είτε είναι τόσο αποφασισμένος να κόψει το μεταφορικό ισοδύναμο, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν στοιχεία της πλατφόρμας του μέτρου, εξήγησε ο κύριος Σαντορνιός. Αλήθειες και ψέματα για το μεταφορικό ισοδύναμο. Μέχρι και σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν εκδοθεί περίπου 1 εκατομμύριο αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία έχουν επιδοτηθεί συνολικά με περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εντυπωσιακό, ανέφερε, ότι μετά από 100 μέρες στην ηγεσία του Υπουργείου, η νέα ηγεσία δεν είχε καταλάβει ότι από τη χρήση του μέτρου έχουν ωφεληθεί για τα κάθε είδους ταξίδια τους πάνω από 136.000 νοικοκυριά, γιατί αυτό σημαίνει ο όρος ωφελούμενη μονάδα και όχι το μεμονωμένο άτομο, όπως λαθασμένα φέθηκε να εννοηθεί από το βήμα της Βουλής. Τα παραπάνω στοιχεία ανέφερε ο κ. Σαντορνιός, αναφέρονται στο πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του μέτρου, ενώ η τάση δείχνει την όλο και μεγαλύτερη αποδοχή του από τον κόσμο, αφού κατά την πιλωτική εφαρμογή του εκδόθηκαν 65.000 μεν κατά τα πρώτο χρόνο καθολικής εφαρμογής, 265.000 αύξηση του που φτάνει το 400%. Στο δε πεδίο της επιδότησης των επιχειρήσεων είναι προφανής η προσπάθεια απόκρυψης πραγματικότητας. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί, σημειώνει ο κ. Σαντορνιός, ότι δεν αντελήφθηκε πως μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί χωρίς την Κρήτη 14.000 επιχειρήσεις και λαμβάνουν κατά μέσο όρο 44% του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων τους ως επιστροφή. Κάτι που αποτελεί και το βασικό κίνητρο για την επιβίωσή τους. Αν το μέτρο δεν είχε επιτυχία, δεν θα είχαμε άλλωστε σήμερα τα επιμελητήρια της Κρήτης να ζητούν μεταεπιτάσεως την ένταξή τους. Σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα, τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα, την τέταρτη φάση δηλαδή υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, κατά την οποία μέχρι να αποχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις που είχαν εγγραφεί ήταν σχεδόν διπλάσιες, από 3.900 σε 6.500. Όπως διπλάσιο αναμένεται να είναι και το ποσό επιδότησης, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 4,9 εκατομμύρια που αναφέρθηκαν ως καταβληθέν ανικό μέχρι την πρώτη φάση του 2019. Είναι προφανές, συνεχίζει ο κ. Σαντορνιός, ότι το Υπουργείο δεν έχει κατανοήσει τίποτα σε σχέση με τη φιλοσοφία του μέτρου, αφού επιμένει να το χαρακτηρίζει επιδοματική πολιτική. Το μεταφορικό ισοδύναμο βασίζεται στην επιταγή του συντάγματος για ίσες ευκαιρίες στους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών. Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν είναι κοινωνικό επίδομα, δεν πρόκειται δηλαδή για ένα σταθερό ποσό που χορηγείται από το κράτος σε προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για ένα μόνιμο μειονέκτημα του πολίτη. Αποτελεί μια ενίσχυση που ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των νησιωτών για εξισορρόπηση του κόστους μετακίνησής τους και μείωση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος των επιχειρήσεών τους. Πόσο ακόμα θα αργήσει η υπουργική απόφαση για την ένταξη της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο? Από την συνολική στάση απέναντι στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, η Κρήτη είναι αυτή που φαίνεται να έχει φυγεί πιο πολύ από όλες τις περιοχές. Ανεπάρκειες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει στη μη ένταξη μέχρι τώρα των επιχειρήσεων της Κρήτης στο μέτρο. Έτσι, παρόλο που η υπουργική
απόφαση είναι έτοιμη σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και βρίσκεται στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτή δεν εκδίδεται. Αυτό αποτελεί εμπεγμό, καταγγέλει ο κύριος Σαντορινιός, για τους επιχειρηματίες του νησιού, όσο και για τον ελληνικό λαό, την ώρα που η προηγούμενη κυβέρνηση, για να τρέξει το μέτρο και να ωφεληθούν οι νησιώτες, έχει εκδώσει μέσα σε 18 μήνες 15 σχετικές αποφάσεις. Σε αυτό το σημείο, υπενθύμησε ότι την ώρα που προαναγγέλλεται νέα μελέτη για το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη, τα επιμελητήρια του νησιού έχουν ήδη καταθέσει στο Υπουργείο σχετική μελέτη για την εφαρμογή του μέτρου. Στόχος η απαξίωση του μεταφορικού μέτρου, του μεταφορικού ισοδύναμου και η κατάργησή του, αναφέρει. Καθώς θεωρείται ότι η χθεσινή προσπάθεια απαξίωσης του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου βασίζεται σε μια ενδογενή απέχθεια που έχει η Νέα Δημοκρατία τόσο για τις νησιωτικές πολιτικές όσο και για το μόνιμο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύοντας τις ισότιμες μετακινήσεις των νησιωτών, την ανάπτυξη και την τόνωση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Ποιος μπορεί άλλωστε καταλήγει να ξεχάσει την λύση του μνήμης προοπτική της σημερινής Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής και του τότε Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να αποσυρθεί το μέτρο, πάρα αυτά, και ποιος μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που κατήργησε το χαρτοφυλάκιο νησιωτικής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία με ταχύς ρυθμούς ακολουθεί και την περίπτωση του μεταφορικού ισοδύναμου, την τακτική απαξιώνω, αποδομώ, καταργώ. Η κυβέρνηση απαξιώνει το μέτρο και το έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποδομεί την θετική ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό και δυσφημεί την προσφορά του, έχοντας σαν τελικό σκοπό την κατάργησή του. Όπως όμως έχουμε ήδη διαμηνήσει, οποιαδήποτε προσπάθεια για κόψιμο του μεταφορικού ισοδύναμου δεν θα βρει μόνο εμάς απέναντι, αλλά και τους ίδιους τους νησιώτες και τους επιχειρηματίες των νησιών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσκυρήσει για το σύνολο του προσωπικού των ΟΤΑ την 5η 17 Οκτωβρίου πανελλαδική στάση εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας μέχρι και τις 11. Την ίδια ημέρα στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας και πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Με την κινητοποίηση αυτή, οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει στην εγχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου σε εργολάβους και ιδιωτικά συμφέροντα, κάτι που προωθείται με διάταξη την οποία ενέταξε η κυβέρνηση στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ΠΟΕΟΤΑ που έδωσε από νωρίς κακά δείγματα γραφής, τόσο με δηλώσεις του Υπουργού και Βουλευτών, όσο και με δηλώσεις αλλά και την επίσκεψη του ιδίου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ιδιωτικό εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτως στα Ιωάννινα, προχωρά τώρα στο επόμενο βήμα, που είναι να ξεπληρώσει γραμμάτια προς τα εργολαβικά συμφέροντα. Παράλληλα με το πλήγμα στη συνδικαλιστική οργάνωση και έκφραση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιδιώκει την πλήρη ιδιωτικοποίηση των εργατοτεχνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα με το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Νόμου, καταργείται σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη, μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, η ΟΤΑ πρώτου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις κάθε είδους αποδοτικές υπηρεσίες σχετικά με την καθαριότητα. Με ίδια μέσα. Δίνει δε το δικαίωμα στους δημάρχους εκτός της υπηρεσίας καθαριότητας να εκχωρούν σε εργολάβους και στις υπηρεσίες πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας, κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει το δελτίο τύπου της ΠΟΕΟΤΑ, αξιοποιεί υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν ανέρεσε ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προχωρά ένα βήμα παραπέρα, διευρύνοντας τους τομείς που μπορούν να εμπλακούν οι ιδιώτες για το ίδιο όφελος. Καταργεί την αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ως βάση την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και λαμβάνουν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για πολλωστή φορά, αν και λίγους μήνες στην διακυβέρνηση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί λειτουργία αποκλειστικά ως μέσο προάσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου και των εργολάβων σε βάρος του δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και με αύξηση του κόστους για τους δημότες. Η ΠΟΕΟΤΑ και το σύνολο των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν, καταλήγει το δελτίο τύπου, το νομοσχέδιο, τα φόπλακα όπως το χαρακτηρίζουν, του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Η πανελλαδική στάση εργασίας την 5η 17 Οκτωβρίου είναι η αρχή ενός αγώνα για να αποτραπεί η εκχώρηση δώρο στους ιδιώτες των υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που θα είναι σε βάρος τοπικής
αυτοδιοίκησης και των δημοτών. Από σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούνται μαζικές γενικές συνελεύσεις στους συλλόγους μέλη της ΠΟΕΟΤΑ, προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να είναι έτοιμοι για τα επόμενα βήματα των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου καλεί τα σωματεία της περιοχής δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εργαζομένους σε ανοιχτή συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στο Εργατικό Κέντρο την 5η 17 του μήνα, αύριο δηλαδή, σε 6.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τον αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά από δύο απεργιακές μάχες, το αίτημα για απόσυρση του νομοσχεδίου παραμένει προμετωπίδα στην πάλη των εργαζομένων, αναφέρει, απέναντι στην πλήρη κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων στην ΟΜΗ, παρέμβαση και εργοδοσία στη λειτουργία των σωματείων στο φακέλωμα των εργαζομένων. Το πολυνομοσχέδιο σημειώνει από τη μία έρχεται να παραδώσει γη και ύδρο στους επενδυτές και από την άλλη στοχεύει στους εργαζόμενους και στους αγώνες τους, καταργώντας τις ελευθερίες της διαπραγματεύσης τον εκάστοτε υπουργό εργασίας σε ανώτατο άρχοντα που θα αποφασίζει και θα διατάζει ανάλογα με τις ορέξεις του ΣΕΒ, της μεγάλης εργοδοσίας, θα αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς το μισθό μας, την ασφάλιση, το ωράριο και την ίδια μας τη ζωή. Εν τω μεταξύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΠΟΕ ΟΤΑ, προκηρύσει για το σύνολο του προσωπικού των ΟΤΑ αύριο 5η 17 του μήνα πανελληνική στάση εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως και τις 11 το πρωί. Την ίδια ημέρα, στις 9.30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία προς το Υπουργείο Ιστορικών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσει για το σύνολο του προσωπικού των ΟΤΑ την 5η 17 Οκτωβρίου πανελλαδική στάση εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας μέχρι και τις 11. Την ίδια ημέρα στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας και πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Με την κινητοποίηση αυτή, οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει στην εγχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πράσινου σε εργολάβους και ιδιωτικά συμφέροντα, κάτι που προωθείται με διάταξη την οποία ενέταξε η κυβέρνηση στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ΠΟΕΟΤΑ που έδωσε από νωρίς κακά δείγματα γραφής, τόσο με δηλώσεις του Υπουργού και Βουλευτών, όσο και με δηλώσεις αλλά και την επίσκεψη του ιδίου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ιδιωτικό εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτως στα Ιωάννινα, προχωρά τώρα στο επόμενο βήμα, που είναι να ξεπληρώσει γραμμάτια προς τα εργολαβικά συμφέροντα. Παράλληλα με το πλήγμα στη συνδικαλιστική οργάνωση και έκφραση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιδιώκει την πλήρη ιδιωτικοποίηση των εργατοτεχνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα με το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Νόμου, καταργείται σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη, μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, η ΟΤΑ πρώτου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις κάθε είδους αποδοτικές υπηρεσίες σχετικά με την καθαριότητα. Με ίδια μέσα. Δίνει δε το δικαίωμα στους δημάρχους εκτός της υπηρεσίας καθαριότητας να εκχωρούν σε εργολάβους και στις υπηρεσίες πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας, κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει το δελτίο τύπου της ΠΟΕΟΤΑ, αξιοποιεί υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν ανέρεσε ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προχωρά ένα βήμα παραπέρα, διευρύνοντας τους τομείς που μπορούν να εμπλακούν οι ιδιώτες για το ίδιο όφελος. Καταργεί την αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ως βάση την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και λαμβάνουν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για πολλωστή φορά, αν και λίγους μήνες στην διακυβέρνηση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί λειτουργία αποκλειστικά ως μέσο προάσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου και των εργολάβων σε βάρος του δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και με αύξηση του κόστους για τους δημότες. Η ΠΟΕ ΟΤΑ και το σύνολο των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν, καταλήγει το δελτίο τύπου, το νομοσχέδιο, τα φόπλακα όπως το χαρακτηρίζουν, του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Η πανελλαδική στάση εργασίας την 5η 17 Οκτωβρίου είναι η αρχή ενός αγώνα για να αποτραπεί η εκχώρηση δώρο στους ιδιώτες των υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που θα είναι σε βάρος τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτών. Από σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούνται μαζικές γενικές συνελεύσεις στους συλλόγους μέλη της ΠΟΕΟΤΑ, προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να είναι έτοιμοι για τα επόμενα βήματα των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων.
Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου, ο Σεβασμιωτός Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου Ναθαναήλ, μαζί με τον πατέρα Αναστάσιο Τσουκνιά, τέλεσε ένα αγιασμό έκθεση το απόγευμα στον ανακαινισμένο μετά το σεισμό κτίριο που βρίσκεται δίπλα στα γραφεία του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Ο κ. Σακέλης επεσήμανε την ανάγκη να πλαισιωθούν τα ψαλτήρια των εκκλησιών από νέους ανθρώπους, ενώ ο Σεβασμιώτος παρότρινε τον κ. Σακέλη και την σχολή να ασχοληθούν επίσης με το δημοτικό τραγούδι που είναι μέρος της παράδοσής μας. Ολίγητος ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Βοήθειά μας να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, καλή αρχή για φέτος.
Ευχόμαστε, κύριε Σακέλη, να είσαστε δυνατός, γερός και εσείς και οι συνεργάτες σας και οι μαθητές σας και να αντέχετε τις ψυχές μας πρώτα και τα αυτιά μας μετά. Να αποδίδετε τους ύμνους τόσο ωραία που τους αποδίδουν έτσι απλά οι ιεροσάτες μας στους ναούς μας. Να έρχονται καινούργοι στα ψαρτήρια για να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το μεγάλο πλούτο που έχει η Εκκλησία μας, που είναι η αλήθεια με ένα διαφορετικό τρόπο. Ζούμε βέβαια σε μια περίοδο λίγο δύσκολη με την έννοια του ότι έχουμε αποστασιοποιηθεί από την γλώσσα μας, αποστασιοποιηθήκαμε από την παράδοσή μας. Ζούμε μια πολεμική η οποία δεν είναι ηθελημένη ίσως, αλλά θα πρέπει να ανατραπεί με κάποιο τρόπο αντιστάσεις τους ώστε να ξαναβρούμε την φυσιολογική μας πορεία, γιατί καθελώς πρέπει να παραμένει σε αυτά που είναι τα ιερά και τα ουσιά του για να μπορεί να δημιουργήσει και να βοηθήσει και τους άλλους λαούς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλους, δεν ισχύει μόνο για τον λαό των Ελλήνων, ισχύει για όλους τους λαούς και όλοι οι λαοί πρέπει να είναι εναρμονισμένοι στην παράδοσή τους για να μπορεί να συνεχιστεί ένας πολιτισμός και να μην υπάρξει ένα συνοφύλεγμα πολιτισμών το οποίο μερικές φορές ίσως δεν είναι και κάτι που αναπαύει την ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αγιάζει και να σας δίνει πάντα τη δύναμη να πορεύεστε εν αληθεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Λιμάντε. Πρώτα για την μεγάλη μας προσφορά που μας κάνετε, μας υποχρέωσε από το εργαστήριο εδώ, το όμορφο γραφείο το οποίο ανακαινήσει μετά το σεισμό. Και σίγουρα η ευχή που μας διαβάσετε θα είναι πάρα πολύ συγκινητική, που είμαι, δεν ξέρω, εγώ την άκουσα για πρώτη φορά. Και ήταν μια ευχή που πραγματικά μας δίνει κουράγιο και το τονίζει τη μεγάλη σημασία του ψάλτη και που κουράζεται πάνω στα σύνδη. Σκοπός μας είναι πράγματι να συνεχίσουμε την διάδοση και την συντήρηση και διατήρηση της πατρός μουσικής, της εθνικής μας μουσικής που είναι η Βυζαντινή μουσική και θα κάνουμε με τους συνεργάτες και τους φίλους της Βυζαντινής ό,τι είναι δυνατόν να αγαπήσουν, να φέρουμε ανθρώπους στην Εκκλησία να έρθουν κοντά στο Σασίδι. Δι' μόνο το Σασίδι που είναι το καλύτερο σχολείο, είναι εκεί θα ακολουθήσουν και θα μάθουν τα μυστικά της μουσικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να μην ευχαριστείτε, γιατί είναι υποχρέωσή μου. Ήθελα να πω μόνο ότι αυτό το ψαρτήρι που είπατε, όταν την περίοδο της, είναι κάτι που το έχω ακούσει αυτό από τον Μακαρίτη, τον Παπαγιάννη, τον Άμαλο, παιδάκι που ήμουν μαζί του, από τα ιερά και έτρεχα μαζί του στις λειτουργίες, μην ξέροντας καλά-καλά να συλλαβήσω τότε τα κείμενα. Και εκείνος μου είπε ότι τον ρώτησα μια φορά εγώ, επειδή μάθαμε στο σχολείο για το κρυφό σχολείο, και του είπα, ξέρεις, πατέρα Ιωάννη, κάτι για το κρυφό σχολείο. Και εκείνος μου είπε ότι είχαμε και με τη μάχη κρυφό σχολείο. Πού του λέω? Εδώ μου λέει, στην Αγία Τριάδα. Και πώς λειτουργούσε, λέω εγώ, κρυφό σχολείο μέσα σε μια εκκλησία την εποχή της Ιταλοκρατίας που μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Α, μου λέει, όταν πήγαιναν οι άνθρωποι στα χωράφια τους, πριν πάνε, αξιμέρωτα, ερχόντουσαν και φέρναν τα παιδιά τους στην εκκλησία. Και είχε το κάθε παιδί μαζί αυτό που κάνουν και σήμερα, κάτι για να φάει το μεσημέρι. Ή όποιον δεν είχε, με κάποιο τρόπο υπήρχε οικονομία γι' αυτό. Λοιπόν, εκείνη την ώρα που τα έφερναν ήταν η ώρα που εγώ άρχισα τον όρκο. Τα έπαιρνα λοιπόν τα κοριτσάκια από τη μία πλευρά, τα αγοράκια από την άλλη πλευρά, τα μεγαλύτερα με το βιβλίο, καθόντουσαν και συλλάβησαν σιγά σιγά και κάναμε τον όρκο. Και εγώ πήγαινα αργά, αργά, αργά για να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν μέσα στο πνεύμα της γλώσσας. Και έτσι όταν είχε λειτουργία πληρωνόμασταν ακόμα περισσότερο, κάνανε διάλειμμα, τα παιδιά πέσανε, το μεσημέρι τα έβαζα μέσα και ψένανε μερικά τροπάρια, το βράδυ κάναμε το μεσημερινό και όταν ερχόντουσαν οι γονείς να τα πάρουν, έκαναν μία μέρα σχολείο τα παιδιά στο ναό, έχοντας για βιβλία τους μόνο τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Και έτσι μάθαιναν τα παιδιά και την ελληνική τους γλώσσα, μάθαιναν τα παιδιά και την βυζαντινή μουσική, μάθαιναν και την προσευχή, μάθαιναν και την κατήχηση, μάθαιναν και την πορεία της ζωής μας στην Εκκλησία. Δηλαδή ήταν κάτι που λειτουργήσε και βοήθησε σε δύσκολες περιόδους. Δεν υπάρχουν βέβαια τώρα τέτοιες δυσκολίες, αλλά δεν σημαίνει πως όταν υπάρχουν μεγαλύτερες ευκολίες, κανείς πρέπει να κλωτσάει την παράδοσή του και την πίστη του και τη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, γιατί το ουσιαστικό που παραμένει είναι η σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι. Βλέπετε τα παλιά λειτουργικά μας κείμενα δεν λένε ο ιερεύς ο χορός, λένε ο ιερεύς ο λαός. Δηλαδή, και αυτό που παροτρύνουμε πολλές φορές στους πιστούς, έστω με το σύμβολο της πίστης που να μην το ξεχνάτε, έστω με την Κυριακή προσευχή, να υπάρχει συμμετοχή. Λέει ο ψάλτης αργά-αργά το σύμβολο της πίστης, αργά-αργά την Κυριακή προσευχή. Έστω να ξαναθυμηθούν οι άνθρωποι και να συμμετέχουν
σε αυτά τα δύο σημαντικά κείμενα. Δηλαδή, εγώ συγκινούμαι κάθε φορά που το ακούω και σας ευχαριστώ όλους τους ιεροξάντες που το πάτε έτσι αργά-αργά και ενθαρρύνετε τους πίστους. Γιατί αυτό θα ακολουθήσει και ένα άλλο, θα ακολουθήσει και ένα άλλο και θα ξαναζήσουμε πάλι τη χαρά της παρουσίας. Γιατί δεν μπορεί να συγκαλείς μέσα σε ένα ναό, ξέρετε, που δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν είναι αυτό η λειτουργική ζωή. Είναι λαός και έργο η λειτουργία. Δηλαδή θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Και αυτό εξαρτάται από εσάς. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί η συζήτηση που κάνατε με την κυρία Αφροδίτη την Πυλήρη για το άνοιγμα που ετοιμάζεται να κάνει η Σχολή της Μουσικής και προς το Δημοτικό Τραγούδι. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε περισσότερο και να βοηθήσουμε και αυτό το σημείο που και αυτό θα αρχίσει να εκλείπει. Που συγκινούμε κάθε φορά που από το διάλειμμα σε εκδηλώσεις να λέει Δημοτικά Τραγούδια ή τη δική σας φοροδία κάπου μερικές φορές που λέει Δημοτικά Τραγούδια. Και αυτό μια υποχρέωση που θα πρέπει να την καλλιεργήσουμε κι αυτή μαζί με όλα τα άλλα. Συγχωρήστε μου που σας βάζω δύσκολα κάθε φορά και λέω να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο. Αλλά σιγά σιγά έτσι γίνονται τα πράγματα. Έτσι. Πρέπει να είναι πολιτισμό. Άμα δεν το, κανείς δεν το βάλει στο μυαλό του, δεν το παλέψει λίγο, δεν θα γίνει τίποτα. Θα μείνουμε στο τέλος μόνο να κοιτάμε. Και αυτό δεν είναι έτσι πολύ σχετικό με την παρουσία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο. Είναι αυτός που κοιτάει ψηλά και δημιουργεί. Χαίρομαι που βλέπω και την πρόεδρο του Λυκείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αργυρό για ό,τι κάνετε και εσείς. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Να σας δώσω μια ευλογία να σας δώσω. Εσύ πολύ ωραία. Είσαι το πάντε μου. Μπράβο. Μίλησε και τώρα. Ελάτε, πήρατε όλοι. Έλα Γιώργο, έλα. Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και η ελληνική ομάδα διάσωσης της ΚΟ σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ πραγματοποίησε ενημερωτική παρουσίαση βασικής υποστήριξης της ζωής την οποία παρακολούθησαν και οι μαθητές του τμήματος νοσηλευτικής του ΕΠΑΛ. Θα δείξουμε το πρωτόκολλο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Είναι βασικές τεχνικές, οι οποίες μπορεί να τις κάνει ο καθένας μας με τη χρήση των χεριών του σε ένα άτομο το οποίο είναι πεσμένο κάτω και δεν έχει αναπνοή, δεν ανταποκρίνεται. Εντάξει, να σημειώσουμε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε τη δικιά μας ασφάλεια. Την ασφάλεια του ανανίτη, του διασώστη που βρίσκεται εκεί πέρα. Εντάξει, ωραία. Έχουμε σε ένα σημείο, σε μια πλατεία, ειδικά, έναν κύριο, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω και δεν ανταποκρίνεται. Θα μας δείξει τώρα ο Ρίκος τα πρώτα βήματα, το τι θα κάνουμε. Είναι η μέρα επανεκκίνησης καρδιάς, 16 Οκτωβρίου, γίνονται δράσεις σε όλο τον κόσμο για αυτό το πράγμα. Ακριβώς όπως είπατε, όπως ο υπολογιστής σταματάει και χρειάζεται επανεκκίνηση με ένα κουμπάκι, αυτό γίνεται επανεκκίνηση με τα δυο μας χέρια. Είναι τόσο απλό, δύο χέρια μπορούν να επανεκκινήσουν μια καρδιά, να σώσουν μια ζωή, να συντηρήσουν μια κατάσταση έτσι ώστε να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια του διασώστη του ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος να έχει μια έκβαση ευτυχής, έτσι. Να ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Και να έχει μια κανονική ποιότητα ζωής στο μέλλον. Εμείς εδώ σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, τον τομέα της ΚΟ και με το Δήμο της ΚΟ, διοργανώσαμε εδώ μια έτσι, εκδήλωση για να έρθει ο κόσμος και να ενδιαφερθεί για να, εκπαιδευτεί στην επανεκκίνηση μιας καρδιάς. Τώρα βέβαια αυτή η διαδικασία είναι πάντοτε ασφαλής ή αν η πάθηση της καρδιάς είναι ιδιαίτερη μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Δυστυχώς. Χρειάζεται να ξέρει δηλαδή ένας
θα προβεί σε μια τέτοια κίνηση. Οι κινήσεις είναι πολύ απλές. Θα τις δείτε και όταν θα τις κάνουμε μια παρουσίαση. Είναι πάρα πολύ απλές. Αρκεί τα δύο μας χέρια να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις, έτσι ώστε να συντηρήσουν την κατάσταση για να έρθει μετά ο εκπαιδευμένος και ο διασώστης, ο οποίος θα τον πάει μέχρι το νοσοκομείο. Οπότε θα πάω να τον ταρακουνήσω λίγο στους ώμους του και να το ρωτήσω δυνατά δύο φορές. Είστε καλά, είστε καλά. Εάν δεν απαντήσει, τότε θα πρέπει να κάνω μία απλή κίνηση για να ελέγξω αν αναπνέει. Το χέρι μου, το ένα, θα πάει στο μέτωπό του, σαν να πιάνω πυρετό, και το άλλο με δύο δάχτυλα θα υποστηρίξει το πηγούνι του και θα κάνω το κεφάλι πίσω. Εντάξει, σκύβω το αυτί μου και λέω τα ρήματα. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω το θώρακά του να σηκώνεται. Ακούω στο αυτί μου την αναπνοή ή αισθάνομαι στο μάγουλό μου τα χνότα. Δεν αναπνέει. Εάν δεν αναπνέει, πολύ σημαντικό, τηλεφωνώ το ΕΚΑΒ 166 ή 112. Τηλέφωνο. Θα πρέπει να δώσω πληροφορίες ποιος είμαι, πού είμαι, τι έχω μπροστά μου, έναν κύριο ο οποίος δεν αναπνέει. Είναι το πολύ σημαντικό το δεν αναπνέει, γιατί τότε θα κάνετε πιο γρήγορα. Εντάξει. Ταυτόχρονα εγώ πρέπει να βάλω τα χέρια μου, το σκληρό κομμάτι της παλάμης στο κέντρο του θώρακα, πλέκω το άλλο χέρι, κλειδώνω τους αγκώνες και βάζω το βάρος από πάνω. Και μετράω 30 συμπιέσεις. Και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10 και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 20 και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 30. Μετά πάω να του δώσω δύο εμφυσίσεις, δηλαδή δύο αναπνοές. Ανοίγω πάλι όπως έκανα πριν, υποστηρικτικά με τα δύο δάχτυλα, κλείνω τη μύτη και δίνω. Μία. Δύο. Και συνεχίζω 32. Και 1, και 2, και 3, και 4, και 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Πρέπει να ελέγξεις αν ανταποκρίνεται. Γιατί αν έχει πέσει κάτω ή αναπνέει και απλά κοιμάται, πας εσύ να το κάνεις κάρπα, θα τους δώσει χαστούρια. Λοιπόν, πονάμε ελαφρά τους όλους. Είστε καλά. Είστε καλά. Είστε καλά. Δεν ανταποκρίνεται. Άρα πάμε να ελέγξουμε την αναπνοή. Όχι έτσι, κοιτάξτε. Μίλησε είσαι καλά. Δύο φορές. Με τα δύο σου καλά. Μόνο τα δύο. Δεν βλέπω να ανταποκρίνεται. Να είναι τα μάτια. Βλέπω. Αισθάνομαι. 10 δευτερόλεπτα. Την έκταση πολύς για να δεις αν αναπνοή. Ωραία. Δεν αναπνοή. Επόμενο βήμα. Τηλέφωνο ΕΚΑ. Είμαι πλατεία Κολίτσης, κύριος δεν αναπνέει, είμαι ο τάδε, ελάτε γρήγορα, εντάξει, και πάμε, έτσι, κράμα, ναι. Τι βλέπουμε, βάζεις εδώ στο κέντρο του θώρακα, αν αναπνέει, και αισθανόμαστε, ωραία, κλειδώνεις τους γονές και έρχεται το βάρος από πάνω. Έχεις διαπιστώσει ότι είναι ένας άνθρωπος ανέστος κάτω χωρίς να πνοεί. Μέτρα, 30, 1, 2, 3 και 4, λίγο καλύτερα. Ωραία. Πριν από αυτό, λίγο πιο γρήγορα. Δεν θα πρέπει να έρθει το ασθενοφόρο. Πρέπει να καλέσουμε και να πούμε. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την συστατική μελέτη και βέβαια την αποκατάσταση της πύλης του φόρου, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από το σεισμό και σύμφωνα με την ενημέρωση του ειδικού μελετητή Γιώργου Αντωνίου τις προηγούμενες μέρες, έγινε παρουσία και της προϊσταμένης της αρχαιολογίας της κυρίας Μιχαηλίδου από κλιμάκιο του Υπουργείου, σκανάρισμα με λέιζερ για την αποτύπωση του τείχους, ώστε να προχωρήσουν τη σχετική μελέτη. Ήρθε χθες κλιμάκιο από τη Ρόδο με την προϊσταμένη μία αρχαιολόγο, την τμηματάρχη Βυζαντινών, έναν τοπογράφο που έκαναν κάποιες μετρήσεις και ψηφιακή σάρωση με λέιζερ της πόρτας του φόρου, με σκοπό να αρχίσει μελέτη για την αποκατάσταση, η οποία σε σχέση με τον προμαχώνα, αν και ο προμαχώνας έχει εμφανώς περισσότερες ζημιές γιατί έχει καταρρεύσει. Αυτό έχει άλλες σοβαρές
βλάβες, ναι, κυρίως, στατικές κυρίως. Όσον αφορά το στατικό κομμάτι και την προσπάθεια που θα γίνει και από μεριάς μου από τη στιγμή που θα γίνω μελετητής, γιατί ακόμα δεν έχει υπογραφεί τίποτα, γι' αυτό πιθανόν θα πάω μεθαύριο ίσως στη Ρόδο αν προχωρήσουν τα πράγματα, ώστε να γίνει μια επέμβαση χωρίς αποσυναρμολόγηση, δηλαδή διάλυση, η οποία θα ήταν καταστροφική. Ακριβώς. Για το μνημείο, για τον τουρισμό της ΚΟ, για τους επαγγελματίες της περιοχής εδώ. Και το συμβολικό χαρακτήρα που έχει το μνημείο. Όχι, γιατί αυτό είναι, μπορεί να αποκατασταθεί, αλλά δεν θα είναι ποτέ ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι θα γίνει προσπάθεια να γίνει μια αποκατάσταση χωρίς να τον μπετονιάσουμε, γιατί δυστυχώς τελευταία έχει ανακάμψει η αναχρονιστική μέθοδος χρήσης οπλισμένου σκυροδέματος σε αποκαταστάσεις και αναστηλώσεις σε μνημεία. Αυτό είναι νομίζω ύβρις για τα μνημεία. Δυστυχώς, αν δηλαδή. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί πιθανόν θα αναφερθώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που κατ' εμέ είναι. Δηλαδή. Πρόκειται να γίνουν, ναι, δυστυχώς. Πρόκειται και στιγμό, δυστυχώς. Να γίνουν, δηλαδή. Δεν θα αναφερθώ παραπέρα. Είναι γνωστά. Τώρα αυτό είναι. Έχουν να κάνουν και με αυτούς πολύ που επιλέγουν. Δεν θέλω να σας φέρω σε αυτή. Ναι, δεν μπορώ να προχωρήσω αλλά παραπάνω. Όμως, τέλος πάντων. Ξέρω ότι για τέτοιου είδους αποκαταστάσεις η έρευνα και η μελέτη επιβάλλει την εφαρμογή με κονιάματα τα οποία είναι ανάλογα των παλαιών, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο με κονιάματα, αλλά και με άλλες μεθόδους όπως χρήση μεταλλικών ελκυστήρων. Τώρα πια η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, επεμβάσεις με γκανάιτ ή με οπλισμένα σκυροδέματα κτλ. Ήταν τεχνικές που εφαρμοζόντουσαν πριν περίπου 40 χρόνια. Σήμερα και γίνονται τόσα συνέδρια και υπάρχει τόσο μεγάλη εμπειρία από εξειδικευμένους μελετητές, όπως θα είναι και ο ή η πολιτικός μηχανικός που θα εμπλακεί εδώ, ώστε να μπορούν να γίνουν αυτά χωρίς τέτοιες τεχνικές, δηλαδή εφαρμογή οπλισμένου σκυροδέματος, που για την εποχή μας, πλέον το 2020, αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά από τον επιστημονικό κόσμο των αναστηλώσεων. Και φαντάζομαι ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών, δηλαδή διευθύνσεων αναστηλώσεων στην Αθήνα. Τώρα, η άλλη ιδιαιτερότητα που θα έχει αυτή η μελέτη είναι ότι σε αντίθεση με τον προμαχώνα που η αρχιτεκτονική έγινε ανεξάρτητα της στατικής, βάζοντας βέβαια κάποιες αρχές τις οποίες εκ των πραγμάτων θα ακολουθήσει και η στατική, εδώ δυστυχώς λόγω της ιδιαιτερότητας και των πολλών φθορών, μπορείτε να πάρετε μετά κάποια πλάνα για τις ρογμές, αλλά επίσης ακριβώς και για τις αποκλίσεις από την κατακόρυφο που έχει, τα φουσκώματα που έχει όλος ο φορέας της πόρτας του φόρου, θα πρέπει να συμβαδίσουν οι δύο μελέτες, δηλαδή η αρχιτεκτονική μαζί με τη στατική, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επηρεάσει την αρχιτεκτονική το αποτέλεσμα μελέτη. Κυρίως της στατικής ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία που πρόκειται να γίνει για αυτό, όπως θα γίνει βέβαια και για το φόρ του μπόρτ, αλλά για τον προμαχώνα. Αλλά εδώ είναι πιο κρίσιμα τα πράγματα, για τους λόγους που είπα και προηγουμένως, δηλαδή να το διαλύσουμε, για να το κρατήσουμε, να μην χαλάσουμε την περιοχή. Και πρέπει να ξεχάσουμε τη Βουκαμβίλια, η οποία κάλυψε και την εικόνα του, και έτσι είναι πολύ δύσκολη και η ταυτοποίηση το πώς υπάρχει. Μπορεί η Βουκαμβίλια να είχε ένα πολύ ωραίο γραφικό χρώμα, έναν ωραίο χαρακτήρα για την περιοχή εδώ, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ καταστροφική και για αυτό το μνημείο. Για το άλλο δεν το συζητάμε, ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που κατέρευσε. Πιθανόν αν δεν υπήρχε μία από αυτές τις βουκαμβίλες στη γωνιά προς το Ακτέον, να είχε αποφευχθεί η κατάρρευση του προμαχώνα. Εδώ η βουκαμβίλια, εκτός ότι κάνει ζημιά, κατά 90% εκτιμώ ότι όποια στατική μελέτη να γίνει και όποιο αποτέλεσμα να έχει, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται κάποια ενίσχυση θεμελίωσης, η οποία βέβαια θα γίνει περιμετρικά, σε βάθος βέβαια, όχι δεν θα είναι εμφανής, και εκ των πραγμάτων οι βουκαμβίλες οι οποίες έχουν τις ρίζες τους πίσω, εκ των πραγμάτων δεν θα, επιβιώσουν, δηλαδή θα φύγουν λόγω της ενίσχυσης θεμελίωσης. Ευχής έργων πάντων είναι ότι ξεκινήσαμε, τουλάχιστον να δούμε πώς θα ξεκινήσει. Διαδικαστικά έχει ξεκινήσει, πιστεύω ότι θα προχωρήσει και η επιλογή
μελετητού ή μελετήτριας όσον αφορά τα στατικά, εξειδικευμένης δηλαδή, ότι αναθέσει κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία είναι μελετητών με εμπειρία και εξειδίκευση επί του αντικειμένου. Δηλαδή επί του αντικειμένου κάνουμε επεμβάσεις με τις επιστημονικά αποδεκτές σήμερα μεθόδους. Σωστά. Τώρα, τέλος θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι στην διαδικασία της έγκρισης από το ΚΑΣ η μελέτη για τον Προμαχών. Ναι, από ό,τι μου είπε χθες η προϊσταμένη, σήμερα θα στέλναν στην Αθήνα στο Υπουργείο Πολιτισμού για τον Προμαχών για να προχωρήσουν οι εγκρίσεις. Και από ό,τι άκουσα σε συζητήσεις που έκανα και με την τμηματάρχη Βυζαντινών της υπηρεσίας, ο προγραμματισμός για την αρχή της επεμβάσεως πέρα είναι για μέσα στο 2020. Δηλαδή έχουν, από ό,τι μου είπαν, έχουν ζητήσει και τις πιστώσεις για ανάθεση εργολαβίας. Ταξιδεύοντας με ελληνική μουσική και μυθολογία, ο πνευματικός όμιλος Κόνο Φιλιτάς και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνδιοργάνωσαν μουσικό ταξίδι στη μυθολογία με την ελληνική μουσική παράδοση. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά εχθές στο Ρωμαϊκό Οδείο. Το κοινό ταξίδεψε σε μια άλλη εποχή με τους ήχους του Κλέοπα Αθανασίου, ο οποίος έπαιξε ελληνική λύρα του Απόλλωνα, και το γυαλί ταμπούρ που ερμήνευσε ο Πρεπόνης Μιχάλης. Να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Ομίλου Κόωνο Φιλιτάς για την παρουσία σας απόψε εδώ. Η εκδήλωσή μας συνδιοργανώνεται από τον Πνευματικό Ομίλο Κόωνο Φιλιτάς και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η μουσική μας που θα απολαύσουμε εντός ολίγων λεπτό, ο κύριος Αθανάσιος Κλεόπας στην αρχαία λύρα και ο κύριος Μιχαήλ Πρεπόνης στο Απόστολος Πρεπόνης στο γυαλί ταμπούρ. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνταξιδιώτες και συνοδοιπόροι αυτού του ταξιδιού που θα κάνουμε σήμερα το βράδυ. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ στο νησί του Ιπποκράτη, στην Κο. Είμαστε εδώ γιατί είσαστε και εσείς εδώ. Θέλω να πω ότι οι ακροατές είναι τόσο σημαντικοί όσο και οι καλλιτέχνες. Όπως μαθαίναμε και στη φυσική, για να δημιουργηθεί κύκλωμα και να κυκλοφορήσει το ρεύμα μέσα από αυτό το κύκλωμα, χρειάζεται δύο πόλοι. Έτσι και σε μια παράσταση χρειάζεστε εσείς, χρειαζόμαστε και εμείς. Θα κάνουμε ένα ταξίδι λοιπόν. Το όχημά μας ήταν η μουσική και η αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα πούμε κάποιους μύθους από την αρχαιότητα και ενδιάμεσα θα παίξουμε κάποιες μουσικές, μερικές από αυτές είναι συνθέσεις δικές μας, και κάποια άλλα τραγούδια από τη μουσική παράδοση της Ελλάδος. Θα ξεκινήσουμε με τον επιτάφιο του Σίγκνου. Αγαπώ
νεκρινά μου στον άρα μου, νεκρινά μου στον άρα μου. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη τον Φραγκούλη. Σας και για την τιμή που μας κάνατε να βρεθούμε και να συνταξιδέψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκινά ο διεθνής αγώνας UCI Mountain Bike Coast Island από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη φορά και αποτελεί διεθνή προβολή για τον αθλητικό τουρισμό του νησιού μας, όπως ανέφεραν και οι διοργανωτές στη σημερινή συνέντευξη τύπου, παρουσία των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας και της διοίκησης του ΔΟΠΑΒΣ, καθώς ο Δήμος υποστηρίζει τη διοργάνωση με 12.000 ευρώ. Ο κύριος Μάνος Γουλιάς, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων, είναι ο Ταμείας της Ένωσης Ξενοδόχων. Ο κύριος Νίκος Πρέζας, πρόεδρος του ποδηλατικού οργανισμού ΚΟ και συνδιοργανωτής των αγώνων. Ο κύριος Παναγιώτης Βαξεβανίδης, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Ο κύριος Πατές είναι ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων. Και εγώ ως εκπρόσωπος και διοργανώτρια των αγώνων από την Alder Bike Tours. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο όμορφο νησί της ΚΟ. Να δώσω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην εταιρεία που διοργανώνει την Alder Bike Tours για αυτό το μεγάλο γεγονός. Εκπροσωπούνται πάνω από 70% αθλητές παγκοσμίως από 24 χώρες. Συγχαρητήρια στους κυρίους που βρίσκονται στο πάνελ μαζί μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το νησί της ΚΟ είναι παραδοσιακά το νησί του ποδηλάτου και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να διοργανώνουμε τέτοια event. Δεν θέλω να με κατηγορήσω παραπάνω. Να σας πω ότι ό,τι θελήσετε είμαστε στο πλευρό σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου στο νησί του Ιπποκράτη, το οποίο αυτές τις μέρες θα λαμπρύνει πολύ με τις παρουσίες πολύ σημαντικών αθλητών από όλο τον κόσμο. Το νησί του ποδηλάτου είναι οικός, έχει μια ιστορία, το ζήτημα είναι να έχει και μέλλον. Και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ συνδιοργανωτές και αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές, ότι δεν είναι ένα απλό σύνθημα, αλλά είναι μια πολιτική φιλοσοφία, την οποία ευτυχώς μοιραζόμαστε αρκετοί φορείς. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι συνδιοργανώνεται αυτό το μεγάλο γεγονός από το Δήμο της ΚΟ, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τον Ποδηλατικό Όμιλο, από την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, που σημαίνει ότι
παντρεύονται πολλά διαφορετικά αντικείμενα μαζί. Πολιτισμός, αθλητισμός, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, δημόσιες διεθνείς σχέσεις. Όλα μαζί λοιπόν, με κέντρο το ποδήλατο, με κέντρο το νησί του Ιπποκράτη που έχει παράδοση σε αυτό, προσπαθούμε να ανεβούμε ένα βήμα ψηλότερα. Το ότι αγωνιστικά και αθλητικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το αποδεικνύει το γεγονός ότι έχουμε πολύ σημαντικές συμμετοχές αθλητών και αυτό μας κάνει πολύ υπερήφανους, αλλά το σημαντικό και από τη δική μας πλευρά είναι ότι η ΚΟΣ διαφημίζεται, προβάλλεται, γιατί οι αγώνες θα διεξαχθούν σε όλο το νησί. Θα έχουν την ευκαιρία λοιπόν να απολαύσουν τις φυσικές καλονές του τόπου μας και οι αθλητές και οι συνοδοί τους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα καλύψουν το γεγονός. Οπότε το τερπνών μετά του ωφελήμου και αγωνιστικά και διαφημιστικά και τουριστικά λοιπόν η ΚΟΣ ανεβαίνει ψηλότερα. Και το ότι μέσα στους διοργανωτές, μέσα στην εταιρεία που έχει αναλάβει τη διοργάνωση του γεγονότος, υπάρχει και μια εταιρεία που έχει αναλάβει αυτή την προβολή, αυτό ακριβώς δείχνει και το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του να προβάλλονται τα γεγονότα αυτά. Και μαζί με τον Νίκο τον Πρέζα είμαστε εδώ για να χτίσουμε αυτή τη συνεργασία έτσι σε μόνιμη και σταθερή βάση. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια απόφαση από την προηγούμενη διοίκηση και εμείς είμαστε εδώ για να πούμε ότι υπάρχει συνέχεια σε ό,τι θετικό έχει χτιστεί. Εμείς θα το συνεχίσουμε, θα το ενισχύσουμε, θα το στηρίξουμε και σε ό,τι λάθος θα το διορθώσουμε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Νίκο γιατί είναι η ψυχή της διοργάνωσης και ευχόμαστε να είναι εδώ και πάντα να μας κάνει τη ζωή ποδήλατο. Αν είναι να έχει τέτοια ωφέλη, ευχαρίστως να συνεργαζόμαστε μαζί του. Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων, θα ήθελα να με χαρά καλωσορίζουμε τα μεγάλα ονόματα στο ποδήλατο που έχουν έρθει στο νησί μας. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέποντας για δεύτερη χρονιά τον αγώνα να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει και σε συμμετοχές αλλά και σε ονόματα. Είναι ικανοποίηση επίσης ότι η στήριξη που δίνουμε στο ποδήλατο ως Ένωση Ξενοδόχων φέρνει αποτέλεσμα. Και ελπίζουμε και με την προσπάθεια όλων να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το γεγονός, αυτό το event και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Alter Bikes Tours που με την βοήθειά της διοργανώνουμε αυτόν τον αγώνα. Φέτος είναι δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται αυτού του τύπου αγώνας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος ο αγώνας αυτός εξελίχθηκε προς τα πάνω και στο θέμα της προβολής αλλά και στο θέμα της συμμετοχής. Ταυτόχρονα εμείς σαν ποδηλατικός θα διοργανώσουμε και έναν διασυλλογικό αγώνα, ο οποίος αυτός ο διασυλλογικός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την ανάπτυξη της ποδηλασίας στο νησί, αλλά επιπλέον και για το ότι έρχονται και μας έχουν δηλώσει συμμετοχή από όλη την Ελλάδα άτομα. Δηλαδή ενώ πέρσι ας πούμε ξεκινήσαμε το διεθνή τον αγώνα, φέτος το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα και θα φτάσουμε να κάνουμε φέτος ένα διασυλλογικό αγώνα. Από την Ομοσπονδία χαίρομαι που βρίσκομαι στο ιστορικό αυτό νησί σας, που εκτός από την ιστορικότητα βλέπω ανεβάζει και την ποδηλατική του δράση σε υψηλά επίπεδα. Ήδη στην περιοχή που βρισκόμαστε έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος από την ποδηλασία. Όχι κόσμος μόνο απλά για να τρέξει, κόσμος και από όλο τον κόσμο σε υψηλά επίπεδα αθλητών. Η Ομοσπονδία μας θα χαίρεται πολύ για αυτή τη δραστηριότητα που γίνεται σε αυτό το ακρατικό νησί και θα είναι πάντα αρρωγός σε όλες τις δραστηριότητες του τοπικού ομίλου. Ήταν απέτηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Υπάρχει το αγώνισμα του Μάραθον, μια απόσταση περίπου τα 70 χιλιόμετρα θα κάνουν οι αθλητές την Παρασκευή. Οι διαδρομές έχουν επιλεγεί με κριτήρια πολύ αυστηρά. Η περιοχή έχει τη δυνατότητα να τα προσφέρει όλα αυτά. Γι' αυτό και θέλω να καλέσω όλους τους φίλους που θέλουν να παρακολουθήσουν το αγώνα αυτό. Η Τσουκαλαριά είναι ουσιαστικά το επίκεντρο από τη στιγμή που θα έχουμε το κέντρο μάλλον των αγώνων. Θα έχουμε δύο πολύ σημαντικές ημέρες, την Παρασκευή και το Σαββάτο. Και νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί και το παιχνίδι των νικητών. Η ασφάλεια.
Το επόμενο κομμάτι είναι η ασφάλεια. Έχουμε αρκετό προσωπικό που θα μας διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων αυτών των αθλητών. Οι αθλητές αυτοί συνεχίζουν και έρχονται και αυξήθηκε από πέρσι, είναι σχεδόν το διπλάσιο. Εμπιστεύονται τη δουλειά την οποία κάνει η Alter Bike και βέβαια η Alter Bike δεν είναι μόνη της. Είναι με το Δήμο, είναι με τους συνεργάτες όλους εδώ, με τον αθλητικό σύλλογο της ΚΟ και όλοι μαζί κάνουμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Σας περιμένουμε όλους να δείτε κάτι εξαιρετικό.